Για μας, στην τοπική κοινωνία της Καρδίτσας, είναι κάτι πολύ σημαντικό σήμερα, διότι από το 1994, ως συνεταιρισμός πιστωτικός και στη συνέχεια ως συνεταιριστική τράπεζα, αναπτύχθηκε, άνοιξε τα φτερά της και δημιούργησε ένα πολύ σπουδαίο γεγονός οικονομικό στην τοπική μας κοινωνία. Και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό και η καρδιά μας πάλεται, διότι μέσα από αυτήν την προσπάθεια, την οποία πράγματι δεν περίμεναν οι προτεργάτες της ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο, πλέον γίνεται γνωστή η πόλη μας, ο νομός μας και βέβαια η παρουσία σας, εκτός του ότι περιποιεί τιμή, εξασφαλίζει την ομπρέλα, την ασφάλεια, της ασφάλειας για τη λειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ακουστούν πάρα πολλά, δεν έχω λόγους εγώ να πω περισσότερα, απλώς μέσα σε αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριο Θεσσάλων, και κυρίως βέβαια στο νομό της Καρδίτσας, αλλά τώρα επεκτάθηκε και η τράπεζα και στα Φάρσαλα, που είναι νομός Καρδίτσης, και έπεται συνέχεια, θα μας τα πούν αυτοί που πρέπει. Η τράπεζα δείχνει πραγματικά όχι μόνο τις δυνατότητες της στον πιστωτικό τομέα, αλλά εγώ θα σας πω για τον κοινωνικό πρόσωπο και τον κοινωνικό τομέα της τράπεζας. Όπως η Ιερά Μητρόπολης το απολαμβάνει στη συνεργασία που έχουμε την πολυετή, αλλά και το κοινωνικό της πρόσωπο σε κάθε ανάγκη τοπική, σε πολιτιστική και κάθε τι σπουδαίο και μεγάλο το οποίο γίνεται στον χώρο μας. Προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής και ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε σήμερα να βρίσκομαι ανάμεσά σας και μας συνεχωριστάζει ο αριθμός 1 μέρους με το 14.401 εργαστές. Στη συνέχεια, ο πρόεδρός μας, ο Γιώργος Βούκης και ο διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Τουρναβίτης θα έχουν την ευκαιρία, λεπτομερέστερα, να σας γνωστοποιήσουν και να σας παρουσιάσουν τη σημερινή κατάσταση της τράπεζας. Θα διαπιστώ σε όλοι σας ότι πρόκειται για ένα οργανισμό ο οποίος είναι γεμάτος υγεία και έχει προοπτική και μέρο. Για να γεννηθεί όμως ένας οργανισμός και να έχει μια διαδρομή στην πορεία του, θα πρέπει να έχει μια εταιρεία. Θα πρέπει να υπάρξει η γέννησή του. Αυτό θα προσπαθήσω εγώ στα 5 λεπτά που έχω, εντελώς συνοπτικά να σας παρουσιάσω ποιες ήταν οι ενέργειες, οι σωστές ενέργειες στην ημερομηνία πάντου του Θεού, γιατί δεν ήμασταν τίποτα σπουδαγμένοι τραπεζίτες, να κατορθώσουμε να έχουμε αυτή την τράπεζα σήμερα, η οποία έχει τα αποτελέσματά της από την πρώτη χρονιά της λειτουργίας της. Μάλλον από την πρώτη χρονιά του συνεταιρισμού, όταν συγκεντρώναμε το κεφάλαιο, είχαμε κερδοφόρα χρήση.